Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι φανταστικά. Σήμερα έχουμε ένα What Ate in a Day. Ξέρω ότι δεν έκανα καθόλου αυτό το μήνα, αλλά είπα να σας κάνω ένα στο τέλος της χρονιάς. Έχω φτιάξει ένα χυμό πορτοκάλι καρότο ginger. Έχουμε έναν αποχυμωτή, σας το είχα πει και σε προηγούμενο βίντεο, αλλά δεν το χρησιμοποιώ συχνά γιατί θεωρώ ότι δεν είναι τόσο καλό να φτιάχνω συνέχεια χυμούς. Προτιμώ να καταναλώνω το φρούτο ή το λαχανικό ολόκληρο, αλλά σήμερα είπα να φτιάξω ένα χυμό γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το πορτοκάλι καρότο ginger γενικά σαν συνδυασμός. Πεινάω πάρα πολύ, οπότε πάμε να φτιάξουμε πρωινό. Λοιπόν, έχω βάλει εδώ πέρα το oatmeal μου, το οποίο είναι πολύ απλό oatmeal με λίγο γάλα καρύδας. Και μέσα θα βάλω αυτό εδώ, το οποίο είναι χαρουπομερέντα. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι καινούριο για μένα. Μου είχατε πει εσείς να πάρω χαρουπόμελο και βρήκα και χαρουπομερέντα. Εγώ αυτό το πήρα από ένα μαγαζί που βρίσκεται στη Νέα Αρτάκη και έχει κριτικά προϊόντα, αλλά φαντάζομαι ότι θα υπάρχει και εδώ στην Αθήνα κάτι παρόμοιο. Τα χαρούπια έχουν πάρα πολύ σίδηρο και αυτό εδώ το προϊόν έχει και αυτό πάρα πολύ σίδηρο και γενικά δεν έχει ούτε ζάχαρη και έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα μέσα. Έχει αυτήν εδώ πέρα τη σύσταση, δεν είναι ακριβώς σαν μερέντα ή σαν νουτέλα, αλλά είναι λίγο πιο crunchy θα έλεγα. Και θα βάλω μία κουταλιά εδώ μέσα και από πάνω θα προσθέσω και λίγο ακτινίδιο. Επέστρεψα πάλι και είναι μεσημέρι, πριν καμιά ωρίτσα έφαγα μεσημεριανό. Είπα να φτιάξω μια σαλάτα σήμερα, είπα να το πάω λίγο πιο υγιεινά και έκανα μια σαλάτα με κόκκινη κοινόα, κοτόπουλο, σπανάκι, καρύδια και λίγο ρόδι. Τα καρύδια τα καβούρδισα λίγο, νομίζω όμως ότι δεν τα άφησα πολλή ώρα στο τηγάνι. Βέβαια έβγαλαν αυτή την ωραία καπνιστή γεύση και μυρωδιά που έχουν τα καβουρδισμένα καρύδια, αλλά νομίζω ότι το θέλα και λίγο παραπάνω. Είναι 4 η ώρα και έξω είναι σχεδόν βράδυ, έχει σχεδόν νυχτώσει και εντάξει, είναι λίγο τρομακτικό αυτό που συμβαίνει. Κάθε χρονιά τέτοια εποχή με πιάνει ένα κάτι όταν νυχτώνει τόσο νωρίς, αλλά ξέρω ότι σε λίγες μέρες θα γίνει η μέρα λίγο μεγαλύτερη, κατά λίγα λεπτά βέβαια, αλλά εντάξει, όπως και να έχει. Και έχω φτιάξει και λίγο τσάι, το έχω βάλει σε αυτή την υπέροχη κούπα, αλλά το έχω τελειώσει σχεδόν το τσάι μου. Νομίζω όμως ότι αυτή η κούπα με τρελαίνει. Είναι απίστευτα cute και όμορφη. Είναι από τα Sephora, ήταν σε μια gift συσκευασία, πάρα πολύ ωραία κούπα. Και φυσικά έχω βάλει να φάω λίγα μελομακάρονα. Ας μιλήσουμε λοιπόν για αυτό που νομίζω ότι βασανίζει τις περισσότερες αυτό το διάστημα και είναι τι θα κάνω με τα φαγητά των γιορτών, πώς θα τρώω στις γιορτές μέσα, με αγχώνει γιατί θα πάρω πάρα πολλά κιλά κτλ. Λοιπόν, αρχικά θα σας πω τι κάνω εγώ αυτή την περίοδο. Εγώ στο σπίτι μου γενικά τρώω πάρα πολύ υγιεινά γιατί δεν έχουμε και πολλά ανθυγιεινά πράγματα, εκτός από τα μελομακάρονα. Αυτό που θα πρότεινα εγώ είναι ναι μεν να τρώτε εκείνες τις ημέρες των γιορτών που θα πηγαίνετε έξω σε κάποιο τραπέζι, θα κάνετε κάποιο τραπέζι στο σπίτι, αλλά όλα τα υπόλοιπα σας γεύματα να είναι υγιεινά. Αν πάτε και κάποιο ταξίδι, μην βάζετε περιορισμούς, μην λέτε ότι θα πρέπει να τρώω πάρα πολύ λίγο όταν βγω έξω. Γενικά σε όλα αυτά εγώ είμαι πολύ κατά, σας το είχα πει και το καλοκαίρι όταν πήγα διακοπές, έτρωγα ό,τι ήθελα. Οπότε το ίδιο θα κάνω και τώρα. Και φυσικά μη λέτε όχι στα μελομακάρονα, είναι η ιεροσιλία, πραγματικά είναι το αγαπημένο μου γλυκό. Τι να σας πω, με το που τελειώσουν οι γιορτές, περιμένω την επόμενη χρονιά για να φάω μελομακάρονα. Και από τη στιγμή που βάζει λίγο κρύο, εγώ φτιάχνω oatmeal που θυμίζει μελομακάρονα, οπότε καταλαβαίνετε τη φάση. Αλλά η συμβουλή που σας δίνω γενικά και για αυτές τις ημέρες των γιορτών, αλλά και για αργότερα Πάσχα, ας πούμε, ή καλοκαίρι που θα πάτε διακοπές κτλ., μην βάζετε περιορισμού στον εαυτό σας, είναι πολύ χειρότερο. Και να ξέρετε ότι αυτές οι μέρες είναι λίγες, θα περάσουν. Και να ξέρετε κιόλας ότι μέσα σε αυτές τις ημέρες που θα φάτε βαριά δεν θα είναι όλα σας τα γεύματα τόσο βαριά και τόσο ανθυγιεινά. Και δεν χρειάζεται να νιώθετε τύψεις, δεν χρειάζεται να νιώθετε χάλια. Ξέρετε ότι μέσα σε λίγες ημέρες θα ξαναμπείτε πάλι σε πρόγραμμα. Οπότε όλα καλά παιδιά, όλα καλά. Εγώ σήμερα αποφάσισα να μην πάω γυμναστήριο. Νομίζω ότι μου αξίζει μια μέρα να κάτσω στο σπίτι και να μην κάνω τίποτα, γιατί όλες αυτές τις ημέρες είχα πάρα πολλές δουλειές και έτρεχα από εδώ, έτρεχα από εκεί και πήγαινα και γυμναστήριο και καταλαβαίνετε ότι γινόταν ένας χαμός στο κεφάλι μου. Οπότε σήμερα είπα να κάτσω και να απολαύσω
τη σπιτική θαλπορή. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο για αυτές τις ημέρες. Το βραδινό μου είναι αυτά εδώ τα μεξικάνικα τάκος, τα οποία, παιδιά, είναι φανταστικά. Ήδη έχω αρχίσει από την ώρα που τα φτιάχνω να τρώω το περιεχόμενο, αλλά μυρίζουν υπέροχα. Τη συνταγή για τα τάκος τη βρήκα στο βιβλίο του Θέμη και την έχει και σε βίντεο φυσικά. Θα σας αφήσω το link από κάτω για να το δείτε. Βέβαια, εγώ το άλλαξα, γιατί προφανώς όλες τις συνταγές τις αλλάζω και τις κάνω λίγο διαφορετικές. Μέσα στο κιμά, αντί να βάλω ταμπάσκο, έβαλα σιράτσα, προφανώς. Έβαλα μέσα και λίγα φασόλια. Τη συνταγή για το guacamole την βρήκα από το Benjamin TV. Απλά έβαλα λίγο περισσότερη σιράτσα και εκεί. Και τα βλέπω τώρα και τα λιγουρεύομαι. Θέλω πάρα πολύ να τα φάω. Γενικά η μεξικάνικη κουζίνα μου αρέσει και το αγαπημένο μου εστιατόριο είναι μεξικάνικο εστιατόριο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα δεν πηγαίνω πολύ συχνά, γιατί έχω άλλες υποχρεώσεις και γενικότερα δεν βγαίνει και τόσο πολύ όσο έβγαινα παλιότερα, αλλά μπορώ να φτιάχνω μεξικάνικο και στο σπίτι μου, οπότε θα τρώω και εδώ. Και εδώ θα κλείσω αυτό το βίντεο για να φάω κι εγώ επιτέλους το τάκος μου και θα σας ευχηθώ καλά Χριστούγεννα, να περάσετε καταπληκτικά με τους αγαπημένους σας ανθρώπους, υγεία προπαντός και αγάπη σε όλους, και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά!